το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ με τις γνωστές πολλές απουσίες, κατά βάση του Γκαμάρα και του Τσάρτα αλλά και του Ατματζίδη και βέβαια την εναλλακτική λύση στο χώρο των στόπερ των Καψί, υποχρεώθηκε σε παθητικό ρόλο από τον Όφη. Είχε μάλιστα πολλά προβλήματα στην άμυνα, όπου δεν μπορούσε να λειτουργήσει η αμυντική της γραμμή όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Η ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι μετά και το σημερινό παιχνίδι, εξακολουθεί να έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα με παθητικό τριών τερμάτων. Κατάφερε όμως να γλιτώσει από τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Όφη, περισσότερο λόγω της αστοχίας του Σοάρες που βρέθηκε στις καλύτερες στιγμές για την ομάδα του. Ενώ βέβαια την έσωσε σε μια φάση και το δοκάρι σε ένα σούτ από τα 35 μέτρα περίπου του Κότσιου. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χιώτη. Του Χιώτη που ήταν καταπληκτικό στην επανάληψη, έκανε και την απόκριση του αγώνα, αφού πρώτα η Ένωση είχε προλάβει να προηγηθεί με ένα υπέροχο γκολ του Μαλαδένη στο 62ο λεπτό. Ο Γιώργος Λικουρόπουλος ήταν σήμερα στο Ηράκλειο, το παιχνίδι που είχα την ευκαιρία να δείτε ζωντανό από το Super Sport. Πάμε να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές και να δούμε και το ρεπορτάζ του αγώνα. Πρωτάκουστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο αμαυρώνει αυτή τη στιγμή την ιστορία και του συλλόγου. Για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Όφη. Ακούστε ο χέρι, θεωρεί ο Αγγελάκης αυτό που έγινε από το Λάκη. Υπάρχει μια ένταση από την κερκίδα με διαμαρτυρίες για αυτή τη φάση. Η παλιά έφτασε στον Ντέμι Νικολαίδη που κρατάει. Ο Όφη που έρχεται προηγηθεί 3-1 και τελικά σοφαρίστηκε 3-3 από την ΑΕΚ. Ο Σοάρες που κάνει πολλά πράγματα στην αρχή του αγώνα εκεί κοντά στο αμυντικό σάκι και τώρα σουτάρει. Η μπάλα out. Το 10ο λεπτό, το πρώτο σουτ για τους γηπεδούχους. Και μάλιστα είναι και καλός φίλος με τον Γιάννη Σαμαρά και με τον Γρηγόρη Τσινό, αφού είχαν παίξει. Για να δούμε τώρα ένα σουτ. Το δοκάρι, ένα εκπληκτικό σουτ από τον Κότσιο. Ευκαιρία για τον Όφη που συνεχίζεται με το Σοάρε στην περιοχή. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Φοβερή έμπνευση του αμυντικού του Όφη, καθώς είναι το Χιώτη κάπως εκτός εστίας και από 40 περίπου μέτρα έκανε αυτό το σουτ. Παλιά από τον Πίτσο, ανεβαίνει ο Σοάρες, είναι γρήγορος, πάει να εκμεταλλευτεί ταχύτητα, παίρνει στην περιοχή ευκαιρία, κόβει τελευταία στιγμή ο Κωστένογλου και σώζει την εστία της ΑΕΚ. Πίτσος, ανεβαίνει ο Όφη, η ΑΕΚ προσπαθεί να αμυνθεί. Οι παίκτες της γυρίζουν εκεί όπου ο Σοάρες είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Κοιτάξτε τι έκανε ο Βραζιλιάνος στο σουτ, η μπάλα out, εκπληκτικές ενέργειες και τελικά είναι corner κάπου έχει βρει. Κόρνερ τώρα και πιάνει κεφαλιά ο Γκόμες, μαζεύει και πάλι ο Χιώτης προ του Κότσιου που είχε ανέβει όπως σε όλες τις μένες φάσεις. Υπάρχει και φάουλ μάλιστα στον goalkeeper της ΑΕΚ. Γκόμες, ο Άρες, όποτε παίρνει την μπάλα, κοιτάξτε τι κάνει αν παίρνετε την άνεση της ΑΕΚ. Το shoot out. 33ο λεπτό. Σίμος γεμίζει. Κεφαλιά προς τα πίσω, πάει να μπει ο Σοάρες στη φάση που σπρώχνει και πέφτει ο Χιώτης, μαζεύει, ο Αγγελάκης άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί με τον Κωστένογλου που διαμαρτύρει ότι σπρώχθηκε από τον Βραζιλιάνο. Να τα δύο λεπτά της καθυστέρησης. Μαλαδένης, Νικολαίδης, εκεί που έδιωξε ο Σίμος, μπαίνει ο Πετκόβ, Κωνσταντινίδης, παλιά για τον Νικολαίδη, offside, υπόδειξη από τον βοηθό, δεν βλέπει ο Αγγελάκης. Τώρα καθυστερημένα πλέον σφυρίζει, εδώ η σκομμένη σημαία για τη θέση στην οποία βρισκόταν ο Ντέμις Νικολαίδης νωρίτερα. Για να δούμε. Όχι. Βιάστηκε ο επόπτης, εδώ καλύπτεται ο Ντέμις Νικολαίδης από ό,τι φάνηκε. Παλιά από το Σίμο, Γκόμες, Σοάρες με τον Κωστένογλου. Ο Βραζιλιάνος στην περιοχή, το shoot out. 57ο λεπτό. Κωνσταντινίδης. Κίνηση με τον Νικολαίδη, το 1-2, καλή παλιά του Νικολαίδη, ευκαιρία για την ΑΕΚ, βγαίνει, σώζει ο Χανιωτάκης, να η καλύτερη φάση ως τώρα για την ομάδα του Σάντος. Το 60 λεπτό ακριβώς. Ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα στην εικόνα των δύο ομάδων. Ένα πέσιμο εκεί του Κολτσιδάκη στην περιοχή. Και μάλιστα γυρίζει και τα βάζει με τον Μαλαδένη. Κολτσιδάκη που θυμίζουμε ότι. Τώρα εδώ και κότσιο στη φάση. Πέρσι στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας. Ενώ βλέπετε τις αψημαχίες που συνεχίζονται, τους διαλόγους. Τη σέντρα του Πέτκοφ. Κεφαλιά, γκολ για την ΑΕΚ με τον Χρήστο Μαλαδένη. Που παρά τους διαλόγους είχε το μυαλό του και στη φάση. Και σκοράρει, κάνει το 0-1 στο 62ο λεπτό της συνάντησης. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, τρέχουν προς το κοινό τους, προς τον κόσμο της ΑΕΚ που είχε πίσω από την εστία του Χιώτη. Όφη ΑΕΚ 0-1. Μαλαδένης και σκοράρει και στο περσινό 3-3. Οι παντοί της ΑΕΚ πανηγυρίζουν, η ομάδα τους είχε εμφανεί σημάδια βελτίωσης αυτά τα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και αμυντικά αλλά και με την προηγούμενη φάση που ήταν η ευκαιρία του Κωνσταντινίδη.
Έφτασε κοντά στον Κολιάκ και τώρα φτάνει σε αυτό με τη σέντρα του Πετκό. Το Μαλαβέν να είναι μόνος του περίπου και να καθυστερεί ο Κότσιος να το μαρκάρει. Στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Χανιωτάκη. Μια πολύ δυνατή κεφαλιά, ο Όφη προσπαθεί να απαντήσει. Ο Νιόπιας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, ο Μουνιός. Να λοιπόν που τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά του το πρώτο ημίχρονο. Σέντρα του Σίμω, Χιώτης μπλοκάρει, πρώτος ο Άρες. Την παρέμβαση του Μουνιός, τον Κωνσταντινίδη που μπαίνει στην περιοχή γυρίζει, out. Παλιά του Σίμω, Γκόμες με το Φερούζεν, φεύγει ο Κωνσταρικανός. Το σούτ επέβασε από το Χιώτη, το σούτ του Μουνιός. Τελέσει ο Μουνιός, η κεφαλιά του Γκόμες, η επέμβαση από το Χιώτη ολοκληρώνουν οι παίκτες Άρη με τον Κασάπη, ενώ ζητούν κάτι εκεί οι παίκτες Όφη, τι ζητούν. Ο Αγγελάκης εδώ ίσως υποστηρίζουν την μπάλα πέρα στη γραμμή. Η μπάλα απομακρύνθηκε, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη μέσα σε ένα λεπτό, μάλιστα δύο καλές φάσεις. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Σοάρες. Ο Λάκης τον εμποδίζει, υπάρχει φάουλ. Με τον Κιάσο το φάουλ, η κεφαλιά από τον Κωστένογλου. Νιόπιας, το σουτ, out. Να η παλιά του Γκόμες για τον Σοάρες. Κοντά το Κωστένογλου. Προσποιήσει, Σοάρες περνάει, όποιον βρίσκει μπροστά του. Εκπληκτική επέμβαση από το Χιώτη που κρατάει το 0 στην εστία της ΑΕΚ. Φοβερή ενέργεια και από τους δύο παίκτες και νομίζω ότι αξίζει χειροκρότημα για αυτή τη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνει με τις κινήσεις του. Τώρα έχει τραβηχτεί πλάγια, βλέπετε πως παίρνει την μπάλα εδώ. Τον άλλο πεβράζει Αγοράκης και ανεβαίνει και ο Μαλαδένης. Κολαίδης με τον Κολτσιδάκη περνάει. Κόντρα, παραλίγο να καταλήξει μπάλα πάνω από τον Χανιωτάκη, από την κόντρα αυτή. Σέντρα του Μουνιός, δεν βγαίνει ο Χιώτης, κεφαλιά. Πάσα ουσιαστικά, χάρη τη μεγάλη ευκαιρία ο Γκόμες από την κεφαλιά του Φερούζεν που έστρωσε άθελά του την μπάλα στον αντίπαλό του. 4 λεπτά ακόμη λοιπόν, όπως είδαμε από τον τέταρτο διαιτητή. Μετά το 90, το κόρνερ για τον Όφη. Κεφαλιά άστοχη από Ιορδανίδη και Κολιτσιδάκη που είχε προθυθεί. Μόνοι τους οι δύο παίκτες του Όφη δεν κατορθώνουν να στοράρουν. Tivemos muitas dificuldades, mas só assim se pode construir uma equipa, é também saber jogar com estas contrariedades. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε πολλές δυσκολίες, αλλά είναι αναγκαίο να ξέρουμε να παίζουμε έτσι με πολλές δυσκολίες που συναντάμε στον δρόμο μας και με ένα παιχνίδι, σαν αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Μας μένει πίκρα από το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και είναι κρίμα που δεν πήραμε έστω το βαθμό της οπαλίας. Σε κάθε περίπτωση είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών μου που στην διάρκεια 90 λεπτών δούλεψαν πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, να φύγουμε από αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς έχει τελειώσει. Να πάρουμε ό,τι καλό κάναμε σήμερα. Είδε και όλος ο κόσμος, να πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Σήμερα δεν παίξαμε καλά σαν ΑΕΚ, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι κερδίσαμε και πήραμε 3 πόντους. Το να κερδίσει τον Όφη στην έδρα του, χωρίς να παίζει μπάλα, καλή μπάλα, είναι ένα μεγάλο πράγμα. Εμείς το μόνο που μας μένει τελικά είναι οι 3 πόντοι. Και η ηθική ικανοποίηση ότι προχωράμε μπροστά, δεν έχουμε απώλεια βαθμών. Σήμερα η ομάδα μου δεν είχε το παράγοντα τύχη με το μέρος της και έτσι χάσαμε το παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εγώ και οι συμπαίκτες μου, τον κόσμο που ήταν σήμερα στο πλευρό μας και να τους πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη για τη χαρά που δεν τους δώσαμε. Το χάσαμε, πιστεύω, στη λεπτομέρεια. Ήμασταν πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ. Κάναμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Η ΑΕΚ, όπως είδατε, μία ευκαιρία έκανε. Και αν την πούμε και αυτή η ευκαιρία, μία σέντρα, μία κεφαλιά, ένα γκολ. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Εμείς συνεχίζουμε, χάσαμε τον ντέρμπι. Είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, έναν Όφη να παίζει όχι τόσο καλά όσο έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Τι άλλαξε τελικά στην ομάδα? Κοιτάξτε, όταν παίζει με την ΑΕΚ, δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά να πιέζει την ομάδα της ΑΕΚ.
φυσιολογικό είναι κάπου να κουράζονται και οι παίκτες και να πέφτει ο ρυθμός. Εμείς όμως κρατήσαμε την ΑΕΚ μακριά από το τέρμα μας όσο μπορούσαμε. Έγινε μια φάση, δεν μπορώ να την πω. Μια σέντρα, ένα γκολ. Εντάξει, χάσαμε το παιχνίδι, συνεχίζουμε. Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Χαριλάου. Θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε εκεί για να αναπληρώσουμε τους χαμένους βαθμούς στην έδρα μας. Η ΑΕΚ ήταν πιο τυχερή σήμερα. Έκανε πολύ λιγότερες ευκαιρίες από εμάς, αλλά αυτά έχουν οι μεγάλες ομάδες. Ξέρουν να εκμεταλλεύονται τις λίγες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Εμείς δυστυχώς παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, κάτι που αναγνώρισε ο κόσμος μας στο τέλος με το χειροκρότημα. Άδικο, γιατί εμείς μπήκαμε μέσα στο κήπεδο και προσπαθούμε από το πρώτο λεπτό να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές το καλύτερο δεν κερδίζεται. Εντάξει, απλώ τη δουλειά μου έκανα. Τίποτα, τη δουλειά μου έκανα. Τίποτα, δουλειά μου έκανα. Ήταν εκπληκτική εμφάνιση. Τι να κάνει. Την αφιερώνει κάπου. Όχι, ξανά. Πιστεύεις ότι άξιζε το θετικό αποτέλεσμα σήμερα? Είχε λιγότερες ευκαιρίες, όφη ήταν επιθετικός. Εντάξει, το καλό ήταν ότι πήραμε το αποτέλεσμα. Αυτό μετράει. Ότι πήραμε το αποτέλεσμα. Συνέχεια τώρα, η στόχη είναι βέβαια το πρωτάθλημα, το ξεκίνημα. Βλέπουμε όμως την ΑΕΚ να κερδίζει τον αγώνα μετά τον άλλον. Δύσκολα παιχνίδια, κάτω από αντίξιες συνθήκες. Δεν ξέρω αν δείχνει αυτό κάτι σήμερα που έλειπαν τόσοι παίκτες. Τίποτα, στο τέλος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος. Ναι, ναι. Η καθιέρωσή σου πάντως και η εμπιστοσύνη του Σάντος νομίζω κάτι λέει για σένα. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Θέμα του προπονητή, να τίποτα άλλο. Για δικό σου πάντως, αφού σήμερα ήσουν το όνομα όλοι, ακόμα και φίλοι του Όφη, αναφέραν ότι ο Χιώτης ήταν αυτός που μας κέρδισε. Σημαίνει κάτι αυτό για σένα? Σε ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Ντέμι, σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Κολλάει, δεν θέλει να πει τίποτα.